στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Κέντ ανεβαίνει κι άλλο σε ένα εξαιρετικό τουρνουά, όταν ένας μυστηριώδης και απρόβλεπτος Μπλέιντερ τον προκαλεί σε αγώνα. Ο αντίπαλος του Κέντ ισχυρίζεται ότι είναι μαθητής του Τζίνκα και προς έκπληξη όλων χρησιμοποιεί την ειδική του κίνηση, Cyber Αστρική Επίθεση. Ωστόσο η κίνηση δεν πέτυχε και ο Κέντ ανοίξει τον αγώνα. Ο Κέντ ακολουθεί τον Μπλέιντερ που τον λένε Σόρα και οι δύο τους γίνονται φίλοι. Ταξιδεύουν και προπονούνται μαζί. Οι ικανότητες του Σόρα εξελίσσονται καθώς αυτός και το Μπέι του αγωνίζονται στο επόμενο τουρνουά. Προσπαθεί να θυμηθεί τι του έμαθε ο Τζίνκα, αλλά στο τέλος καταλαβαίνει ότι το να αντιγράφει τις κινήσεις του Τζίνκα δεν είναι σωστό. Ο Σόρα χάνει και όλα γίνονται όπως πριν. Ο μαγικός ηχθής. Καθώς μιλάμε αυτή τη στιγμή, κάπου εκεί έξω γίνεται ένας δυνατός αγώνας. Και ξέρουμε τι να πούμε σε αυτούς που έχουν αφιερώσει όλη τη ζωή τους στο Beyblade. Ζήτω οι πολεμιστές Bladers! Σήμερα έχουμε σπουδαία νέα για όλους τους Bladers. Δείτε φίλοι μου, αν νικήσετε εδώ θα μαζέψετε 10.000 Bay βαθμούς! Ναι, ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία θα γίνει σύντομα. Εσύ και εσύ και εσύ πηγαίνετε τα μπέι σας στο Glitchfield City όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Χα! Wow! Είναι σίγουρα πολύς κόσμος εκεί. Το μέρος είναι ηλεκτρισμένο. Νιώθεις τις δονήσεις. Όλοι εδώ είναι ξεσηκωμένοι να αγωνιστούν μέχρι τέλους. Τζίνκα! Ω! Κέντα! Μπέγκι! Μια χαρά φαίνεσαι, Τζίνκα! Τέλεια! Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ήσουν και εσύ εδώ, Τζίνκα! Α, καλά! Λες και θα έκανε την ευκαιρία να κερδίσει 10.000 βαθμούς! Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσουμε κι εμείς! Φαίνεται πως όλοι οι Bladers το ίδιο σκέφτηκαν! Φίλε μου, έχουν έρθει Bladers από όλη τη χώρα! Δεν μπορείς να ξέρεις πόσοι δυνατοί Bladers υπάρχουν μέσα στο πλήθος! Θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα! Πράγματι, δεν είναι φοβερό αυτό! Όλη η ιδέα να συναντώ δυνατούς Bladers και να κάνω φοβερούς αγώνες με ενθουσιάζει πάρα πολύ! Χα! Πάντα ο ίδιος, Τζίνκα! Α! Χιώμα! Χίκαρου! Χιώμα! Συναντιόμαστε ξανά, λοιπόν! Γεια σου, Τζίνκα! Ανυπομονώ να αγωνιστώ μαζί σου ξανά! Ναι! Κι εγώ το ίδιο! Αν ήταν και ο Κιόγια εδώ, θα ήταν όλη η ομάδα μαζεμένη! Συγγνώμη, μήπως ξεχνάτε κάποιον? Hey, είναι η Μπαντόκα! Τι κάνεις εσύ εδώ? Για βόλτα ήρθα, αυτό μόνο. Παρακολουθώ τους αγώνες σας στο ίντερνετ και ήμουνα σίγουρη ότι θα ερχόσασταν σε αυτό το τουρνουά. Οπότε δεν μπορούσα να κάθομαι άλλο. Είναι φοβερό! Σε καταλαβαίνω. Παιδιά, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χαρά του ζωντανού αγώνα. Ναι, ανυπομονώ να σας δω όλους να αγωνίζεστε. Ενθουσιασμός, Και τώρα που έφαγα τα ιδιαίτερα χάπουρκια της Μπαντόκα, έχω 100 φορές περισσότερο ενέργεια. Ωραία, πείτε, πόσους μπέι βαθμούς μαζέψατε? Έχω 22.500 βαθμούς. Σε νίκησα! Έχω 25.000 βαθμούς! Και εγώ έχω 32.000! Να τα κατάβρος, με πέρασες! Εγώ έχω 35.000 βαθμούς. Και ο Χιώμα! Εσύ πόσους έχεις, Τζίνκα? Νομίζω 47.000! 47.000! Κοντεύει στους 50.000 βαθμούς τότε. Φαίνεται πως ο πρώτος που θα μπει στους πολεμιστές Bladers είναι ο Τζίνκα. Δεν εκπλήσωμαι. Μισό λεπτό! Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν χρειάζεται καν να μπει σε ένα τουρνουά με τόσους βαθμούς. Θα έπρεπε να καθίσεις και να πάρεις ένα ανυπνάκο. Ένας ανυπνάκος θα σου έκανε καλό. Κάνε πίσω και δώσε μας την ευκαιρία να νικήσουμε. Αποκλείεται. Α? Γιατί όχι? Θέλω να αγωνιστώ. Μισό λεπτό. Πόσους βαθμούς έχει τώρα και ο Γιώργια Μαντόκα? Περίμενε λίγο να δω. 40.500. Α, 40.500! Αυτός είναι ο Κιόγια μου! Αλλά δεν έχει τόσο όσο Τζίνκα, ε! Και πάλι είναι φοβερό! Αν ήταν να νικήσει, θα είχε πάνω από 50.000! Δεν νομίζω ότι θα χάσει την ευκαιρία να το πετύχει. Θα έρθει στα σίγουρα! Τα-τα-τα-τάβρος! Κιόγια! Κιόγια! Hey, Τσουμπάσα, ξέρεις, ανυπομονώ να δω με ποιο θα αγωνιστώ. Μην ξεχνάς για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Ναι.
Οι 10.000 βαθμοί σαν δόλωμα θα μαζέψουν πολλούς λύκους. Θέλω να μπείτε στο τουρνουά και μετά να εντοπίσετε τους δυνατούς bladers. Πάντα νομίζεις ότι θα υπάρχουν λύκοι και πάντα καταλήγουν κουτάβια. Αν βρεις μόνο κουτάβια, τότε νίκησε τους πάντες στο τουρνουά, εντάξει? Αυτές είναι οι διαταγές. Θα αφήσω τα κουτάβια σε σένα. Και εσύ τι θα κάνεις? Θα τρώω popcorn και θα προσέχω μήπως εμφανιστεί λύκος. Κιόγια! Κιόγια, μ' ακούς! Μάλλον δεν είναι εδώ. Μπορεί και να μην έρθει τελικά. Α, τι είναι αυτό, τι είναι εκεί πέρα? Πώς θα πάει λοιπόν αυτό το τουρνουά? Θα περιμένεις ένα λεπτό, παρακαλώ. Όταν η γούνα του αρουραίου φουντώσει, καλή τύχη θα έρθει. Δεν πρέπει λοιπόν να μπει σε αυτό, αλλά σε ένα άλλο τουρνουά. Α, ήθελα τους βαθμούς. Αλλά είναι τόσο πολύ δυνατή αντίπαλη, οπότε καλύτερα να πάω εκεί που έχω ελπίδες. Λέει αλήθεια! Θα πάρω κι εγώ πρόβλεψη! Είναι καλός! Λέει τα μελούμενα! Σε ευχαριστώ! Η συμβουλή σου ήταν πολύ καλή για μένα! Μπήκα σε ένα τουρνουά στη θάλασσα και κέρδισα δεκάδες βαθμούς! Σε ευχαριστώ πολύ! Μια και εγώ! Άλλαξα τον πέιμο όπως μου είπες και κέρδισα! Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το να αποκαλύψω τη μοίρα σου. Πες και τη δική μου μοίρα μετά. Όχι, πες τη δική μου. Από ό,τι φαίνεται είναι καλό σε αυτό. Να μας πει και τη δική μας μοίρα. Ναι, ναι, έλα πάμε. Αν έχετε ανάγκη αυτόν, έχετε σοβαρό πρόβλημα. Ναι, Γιώργια. Ήρθες τελικά. Γιώργια. Κάνε πίσω. Όποιος έχει ανάγκη από προβλέψεις είναι κατώτερος μπλέιντερ. Χωρίς αυτοπεποίθηση. Χρειάζομαι μόνο τον εαυτό μου για να νικήσω τον Τζίνκα και θα σε νικήσω. Κάντε λίγο ησυχία. Συγγνώμη. Εσύ εκεί. Το ξέρω ότι είσαι ο Τζίνκα. Ξέρεις ποιος είμαι? Φυσικά. Είσαι ο διάσημος κάτοχος του Πίγασου. Δεν υπάρχει κανείς που να μην σε ξέρει. Επίσης, Τζίνκα, βλέπω ότι ο φίλος ο Κιόγια στέκεται στο πλευρό σου. Ναι, και λοιπόν? Είσαι και εσύ, Μπλέιντερ, λοιπόν. Πράγματι. Τότε ας αγωνιστούμε αυτή τη στιγμή. Μπορώ να προβλέψω το μέλλον σου, φίλε. Θα χάσεις και θα το θυμάσαι για πολύ καιρό. Α, μην το κάνεις, Κιόγια. Κιόγια! Ξεκινάω. Κιόγια! Hey, φύγε από μπροστά μου. Πρόσεχε! Απατεώνα, όλα! Όλα όσα μου είπες ήταν λάθος. Τώρα θα το πληρώσεις. Τότε θα πρέπει να με παρεξήγησες. Μου είπες να μπω σε ένα τουρνουά στα νότια, αλλά έχασα. Τι έχεις να πεις τώρα? Νομίζω σου είπα να περιμένεις μέχρι την άλλη εβδομάδα. Δεν κατέχεις ακόμη την καλή τύχη? Άστο! Για εκδίκηση θα σου πάρω όλους τους βαθμούς. Αν έτσι νιώθεις, τότε δεν έχω άλλη επιλογή. Θα γίνω αντίπαλός σου. Ρίξτε τις βούρες! Θερμικός συχθείς! Θερμικός συχθείς! Καλή τύχη, έλα με το μέρος μου! Καλή τύχη, έλα με το μέρος μου! Καλή τύχη! Τι έγινε τώρα? Το Μπέι έφυγε μακριά χωρίς να το χτυπήσουν. Α, ναι. Θα επιστρέψω. Ήταν φοβερό. Θες να αγωνιστείς μαζί μου καμιά φορά? Εννοώ φυσικά σε κανονικό αγώνα. Μην είσαι ανυπόμονος. Δεν μπορείς να αντισταθείς τη μοίρα. Τη μοίρα. Ετοιμαστείτε! Ο αγώνας για τους 10.000 βαθμούς Μπέι ξεκινάει τώρα! Ας ξεκινήσει ο πρώτος γύρος, αρχίζουμε με μια έκπληξη! Όλοι ξέρετε τον πρώτο διαγωνιζόμενο! Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε! Ας ρίξουμε τα Beyblade, παιδιά! Έλα, κάνε τους τη χάρη, Τζίνκα! Μπράβο! Δείξε τους πως είναι οι μεγάλοι αγώνες! Εκπλήσωμε που ο Τζίνκα είναι πρώτος. Ο κόσμος πιστεύει πως είναι καλή ιδέα.
Για αρχή έχουμε τον Blader με τους περισσότερους βαθμούς, τον Τζίνκα! Και τον αντίπαλό του! Που δήλωσε μάγος σαν επάγγελμα στην αίτησή του. Έχει το θερμικό ηχθύ! Είναι ο Ρούταρο! Αυτός δεν είναι! Εσύ είσαι! Ο αγώνας με ένα αστέρι όπως ο Τζίνκα σε αυτό το γήπεδο είναι απόλυτη τιμή και με ταπεινότητα τη δέχομαι. Δεν το περίμενα αυτό! Εγώ το περίμενα. Ήξερα ότι θα αγωνιστώ εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό ήρθα σε αυτή την πόλη. Πώς το ξέρεις? Με ένα κούνημα της φεντάλιας μου μπορώ να δω το μέλλον, Τζίνκα. Να το θυμάσαι αυτό αφού θα αγωνιστείς μαζί μου. Δεν μπορεί. Δεν έχω ακούσει για Blader μάγο στο παρελθόν. Δεν στέκει επιστημονικά. Θα μας κοροϊδεύει! Μα το είδες κι εσύ, Μπέγκι. Θυμάσαι που πέταξε εκείνο τον Μπέι χωρίς να το ακουμπήσει καθόλου? Ναι, και πάλι δεν ξέρω! Κόλπα τσαρλατάνου! Ναι, καλύτερα να προσέχει σήμερα. Φοβερό! Ποιος θα είναι ο νικητής, ο δημοφιλής Τζίνκα ή ο άγνωστος Ρούταρο? Ας το μάθουμε! Ας ξεκινήσει ο αγώνας των 10.000 βαθμών! 3, 2, 1! Ρίξτε τις βούρες! Πάμε, πήγασε! Χτύπα τον τώρα, δώστου να καταλάβει! Α, ωραία κίνηση! Μόλις τώρα ξεκινάω! Καλή τύχη έλα με το μέρος μου, καλή τύχη έλα με το μέρος μου, καλή τύχη έλα με το μέρος μου! Δεν μπορεί! Το έκανε πάλι! Απίστευτο! Πέταξε τον Πίγασο μακριά χωρίς να τον ακουμπήσει! Έχω ξαναδεί αυτή την κίνηση! Πίγασε! Μπαίνει πάλι, παιδιά! Δεν ξέρω αν είναι μαγεία, αλλά η ίδια κίνηση δεν θα με πιάσει! Τότε προσπάθησε να ξεπεράσεις αυτό! Έλα, ανέβα στον ουρανό ηχθύ! Απίστευτο! Ο ηχθύς αιωρείται στον αέρα! Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Τι συμβαίνει εδώ? Πώς κάνει ένα Μπέι να αιωρείται έτσι? Ίσως τελικά αυτός ο τύπος να κάνει μαγικά, παιδιά! Δεν είναι λογικό, Μπέγκι. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος. Δεν μ' αρέσει η θλίψη σου. Τζίνκα, θα έπρεπε να έχεις παραιτηθεί. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να νικήσεις τη μαγεία μου. Μην ελπίζεις, φίλε! Είπα ότι δεν μπορείς να νικήσεις τη μαγεία μου. Θα χρειαστεί να κάνεις κι άλλα κόλπα. Πήγασε! Φοβάμαι πως είσαι ανόητος. Θα πρέπει να σου δείξω κι άλλη δύναμη. Ειδική κίνηση. Κίνηση παραπλάνηση. Έχασε! Δεν τελείωσα. Τι? Τι γίνεται? Ζαλίζομαι. Τώρα θα δεις μια κίνηση που μόνο ο θερμικός ηχθύς κάνει. Η κίνηση παραπλάνησης έφτιαξε μια ξεχωριστή διάσταση. Μα πολύ ξεχωριστή. Ξεχωριστή διάσταση, τι είναι αυτά που λες? Πού είμαστε? Είναι μια διάσταση που έφτιαξε ο ηχθύς. Κανένας απολύτως δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, Τζίνκα. Εσύ το λες αυτό! Πήγασε! Σε αυτή τη διάσταση, το να προκαλείς τον ηχθύ δεν έχει νόημα. Τώρα αποδέξου τη μοίρα σου. Το κεφάλι μου πονάει πολύ! Τι γίνεται εδώ? Κάτι δεν πάει καλά. Ο Τζίνκα είναι μπερδεμένος. Κοιτάξτε αυτό! Ο ηχθύς τρέμει! Παρατήρησα πως ο Τζίνκα φερόταν περίεργα όταν ο ηχθύς άρχισε να τρέμει. Δεν θα χάσω! Πήγασε! Διώξε τον ηχθύ από αυτό το περίεργο μέρος!
Σταμάτα να είσαι τόσο ανόητος. Τι συμβαίνει, πήγασε! Αυτή η διάσταση ελέγχεται από μένα και τον ηχθεί. Ο Πίγασος δεν μπορεί να αγγίξει τον ηχθεί εδώ. Μπερδεύτηκες, φίλε μου. Μα τι συμβαίνει! Ο Πίγασος δεν μπορεί να επιτεθεί στον ηχθή! Φαίνεται ότι ο Πίγασος παραπατά από μόνος του! Με όλες αυτές τις προβλέψεις και τη μαγεία, αυτό δεν είναι καν αγώνας! Σύνελθε επιτέλους! Κατάλαβε ότι δεν υπάρχει μαγεία, Κέντα! Μα τι λέτε τώρα! Αυτός ο τύπος έχει λαμπέι που αιωρείται! Θα πρέπει να υπάρχει εξήγηση! Εξάλλου και τα αεροπλάνα πετάνε στον ουρανό! Για να είμαι ειλικρινής, Μαντόκα, ούτε αυτό μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ! Άκουμε τότε! Η όλη φιλοσοφία του σχεδιασμού των αεροπλάνων στηρίζεται στην αεροδυναμική! Α, αυτό είναι! Τι είναι? Ο αέρας! Κοίταξε αυτό! Το μυστικό είναι στο σχήμα του μεταλλικού τροχού! Ο μεταλλικός τροχός του ηχθεί φέρεται σαν τα φτερά του αεροπλάνου. Μπορεί και αλλάζει τη ροή του ανέμου. Τότε έτσι αιωρείται το Μπέι. Τελικά δεν ήτανε μαγεία, ε! Όχι, είναι επιστήμη, Μπέγκι. Έτσι εξηγείται γιατί ο Πίγασος δεν μπορεί να επιτεθεί στον ηχθεί. Είναι το ίδιο με το λιόν. Ο ηχθείς αλλάζει τη ροή του ανέμου και δημιουργεί ένα αόρατο τείχος ανέμου γύρω του. Ο τείχος τυφώνα του λιόν είναι ανέμου που πετάει μακριά τον αντίπαλο, τότε του ηχθεί είναι τείχος που αποθεί τον αντίπαλο κάνοντάς τον να μπει στη ροή του ανέμου. Ο ηχθείς είναι ένα μπέι που αλλάζει ελεύθερα τη ροή του ανέμου. Καταλάβατε? Μα γιατί ο Τζίγκα φαίνεται να πονάει τόσο? Οφείλεται και αυτό στον αέρα? Ναι, μάλλον. Θα έχει να κάνει με την πίεση του αέρα. Την πίεση του αέρα! Σκαρφαλώσεις κάπου ψηλά, τα αυτιά σου βουίζουν και πονάνε. Σωστά? Ο ηχθείς δεν ελέγχει μόνο τη ροή του ανέμου, αλλά και την πίεση, έτσι? Κάνει τον Τζίγκα να ζαλίζεται και να έχει πονοκέφαλο. Είναι πολύ καλός. Από ό,τι φαίνεται, ο Τζίγκα θα αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο. Αν γίνει αυτό, τότε θα ξέρουμε ότι ο Τζίγκα δεν είναι απειλή για μας. Ξέρεις, Τζίγκα, μπορώ να δω το μέλλον. Και το μέλλον λέει ότι εσύ και ο Πίγασος θα χάσετε αυτόν τον αγώνα. Σε άκουσα να λες ότι θα χάσω? Ναι, όσο και αν προσπαθήσεις, το μέλλον δεν αλλάζει. Πρέπει να παραιτηθείς. Αποκλείεται, δεν θα παραιτηθώ ποτέ. Ο Πίγασος ακόμη γυρνάει. Αλήθεια? Ο Πίγασος ακόμη προσπαθεί. Το ίδιο κι εγώ. Αρνούμε να κάνω πίσω. Πάμε, Πίγασε! Τι νομίζεις ότι κάνεις? Λες ότι είναι γραφτό να χάσω? Εγώ θα το αλλάξω! Πήγασε! Πλήρη δύναμη! Είναι απίθανο! Για δείτε! Ο Πίγασος πήρε φωτιά! Τι γίνεται! Θερμότητα από την τριβή! Γυρίζοντας πιο γρήγορα από το κανονικό, ο Πίγασος δημιουργεί απίστευτα μεγάλη θερμότητα! Τι είναι αυτό? Κάψε, Πίγασε! Τζίγκα! Τι κάνεις? Τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν ξέρω! Δεν θέλω να χάσω! Δεν θέλω να τα παρατήσω! Όχι! Τι! Ποιος είσαι? Εγώ! Είμαι απλός Μπλέιντερ! Θα φτιάξω μόνος μου τη μοίρα μου! Αυτό είναι το πνεύμα του Μπλέιντερ! Δεν μπορεί! Τι φοβερός αγώνας! Ο Πίγασος διαλύει τον ηχθεί και κερδίζει τον πρώτο γύρο! Δεν το πιστεύω! Η κίνηση παραπλάνησης δεν τα κατάφερε! Τίγκα, νίκησε, παιδιά! Μα πέστε μου, πώς νίκησε? Η θερμότητα του Πίγασου δημιούργησε ένα δυνατό ρεύμα αέρα που έφτιαξε μια ρουφήκτρα για ένα δευτερόλεπτο! Ρούφηξε τον αέρα εντελώς και έτσι δεν μπορούσε να το ελέγξει! Αυτός ο Τζίγκα λοιπόν είναι φοβερός, ε! Ναι, γίνεται όλο και πιο δυνατός! Αρνήθηκε να δεχτεί τη μοίρα του και άλλαξε το μέλλον! Τζίγκα, αυτός είναι πραγματικός Μπλέιντερ!